Δεν έχω το μαγιό να κάνω μπάνιο. Όταν βρίσκομαι στην εσοχή, μου χαμογελάει ένας άρρωος. Και εγώ του λέω τότε. Καλησπέρα, άλλη μια Πέμπτη. Καλησπέρα, άλλη μια πολιτική εκπομπή Λάσπη. Πέμπτες πάντοτε στην ώρα μας, 7 με 8, 6 και 58 σήμερα. Σήμερα είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή για την χρονιά 2019. Θα επανέλθουμε αύριο με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Θα την ανακοινώσω στο τέλος. Σήμερα λοιπόν έχω μαζί μου τον πρόεδρο του Μήλωνα, τον Μιχάλη Σακελαρίδη. Πρόεδρε, καλώς ήρθες και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Να πω ότι πάντοτε η παρουσία ενός ανθρώπου ο οποίος διοικεί ένα σωματείο και μάλιστα μεγάλο όπως ο Μήλωνας έχει και πολιτική. Και ο λόγος που είσαι σε μια πολιτική εκπομπή είναι διότι πράγματι στο επίπεδο ενός προέδρου, ενός τέτοιου σωματείου και πανελλήνιας εμβέλειας μπορώ να πω και πανελλήνιας μεγάλης ιστορίας, είναι τέτοια που δεν μπορεί η πολιτική, είναι στο πετσί σας, στο δουσού σας. Είστε ένα σωματείο το οποίο βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη, πολιτικοποιείται στα πλαίσια τα επιτρεπτά αθλητικά με το Δήμο Νέας Σμύρνης πάρα πολλά χρόνια, οπότε νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα αθλητική καταρχήν συζήτηση, γιατί αυτό είναι το, όχι το βασικό σου, το αντικείμενό σου, και να δούμε λίγο και τα πράγματα με μια ελαφριά πολιτική γωνία όπως έχω γράψει και στη συνέντευξη. Να μείνω όμως λίγο στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Θέλω λίγο, επειδή γνωρίζω ότι πράγματι είσαι χιούμορ και το ζω και μαζί σου και εκτός στούντιο. Βρήκα μια φωτογραφία λοιπόν στο Facebook, αγαπητέ Μιχάλη, και ας μείνουμε στο Μιχάλη. Έτσι, Δημήτρη, αν θέλεις. Ναι, ναι. Που βλέπω τον πρόεδρο, τον Μιχάλη Σακελαρίδη, τον Χάρη τον Ιατρόπουλο, τον κύριο Χάκα, τον κύριο Γκρέκα και τον αντιπρόεδρό σας, τον κύριο Κολίτζα, κάτω από το λογότυπο του Ολυμπιακού. Στη δείχνω λοιπόν κιόλας. Είναι μόνο στο κινητό μου, αλλά μπορώ να. Είναι μια πραγματική φωτογραφία, δεν είναι μοντάζ. Θέλω λοιπόν να μου πεις, εκτός από Μήλωνας, είσαι σε σημασμένος Ολυμπιακός ή τελικά η φωτογραφία αυτή κάτι κάπως, κάτι κρύβει. Πώς βρέθηκες εκεί? Αν και νησιώτης, δεν έχω καμία σχέση με τον Ολυμπιακό. Okay. Απλώς ήταν αγώνας στο γήπεδο του Ρέντι, στο παίζοντο βόλιο του Ολυμπιακού, ημιτελικό στο εφηβικό το δικό μας με το εφηβικό του Ολυμπιακού. Πότε ήταν αυτό, πρόεδρε? Είναι πριν 2 ή 3 χρόνια. Χαριτολογώντας, επειδή έχω πολλούς φίλους Ολυμπιακούς, είναι ο καλύτερος πελάτης μας Ολυμπιακός στο βόλιο. Επιβεβαιώνω. Ακριβώς. Τον έχουμε κερδίσει άπειρες φορές μέσα στο Ρέντι και αυτό. Και μία από αυτές τις φορές ήταν και αυτή και βγήκε η φωτογραφία μετά τον αγώνα όπου σημειωτή. Και αν κέρδισε ο Μήλωνας 3-0. Λοιπόν, συλλεκτική φωτογραφία. Εγώ θα την κρατήσω για το αρχείο του NSTV. Ουδής αναμάρτητος, Δημήτρη μου. Και ουδής αναμάρτητος. Ο Χάρης ο Ιατρόπουλος είναι σε σημασμένος Ολυμπιακός όμως. Σε σημασμένος δεν λες τίποτα. Για τους άλλους κυρίους δεν ξέρω από ομάδες πρωταθλητισμού ποδοσφαίρου. Ένας είναι ακόμα. Να μην κάνουμε. Να το πούμε δημόσια. Ο Χάκας, ο Γιώργος είναι Ολυμπιακός. Κανείς δεν είναι τέλειος πράγμα. Ναι, έτσι ακριβώς. Κανείς. Όλοι έχουμε τα δεδομάτα μας. Αλλά είστε όλοι Μηλωνίτες. Και Μιχάλη, έχουμε. Και αγαπάμε τη Νέα Σμύρνη και γενικά το τόπο μας. Σαφώς και γνωρίζετε και την ιστορία της, όπως λέγαμε. Και αν μου επιτρέπετε πριν ξεκινήσετε, επειδή είπατε κάτι για πολιτική κτλ. Μιχάλη, ενικό, αν γίνεται. Ναι. Καλά, μιλάω γενικά, ναι, Δημήτρη, έτσι δεν μιλάω σε πρώτο, ενικό, σε πρώτο πρόσωπο. Επειδή είπες κάτι για πολιτική κτλ., όλα στη ζωή μας είναι πολιτική με την ευρεία έννοια. Και όποιος λέει ότι δεν κάνει πολιτική, λέει ψέματα, ειδικά όταν ασχολείσαι με τα κοινά. Προσωπικά εγώ είμαι και άνθρωπος που έχω αναμειχθεί με την πολιτική, δεν το έχω κρύψει ποτέ μου. Ήμουν μέλος ενεργό σε κάποιο κόμμα. Δεν έχω κρυφτεί ποτέ μου και έχω μάθει να λέω πάντα την άποψή μου, να σέβομαι τους πάντες και να μην τρέπομαι ποτέ για αυτό που είμαι. Mm-hmm. Γιατί αλίμονος αυτό που τρέπεται για αυτό που είναι. Πάμε λίγο στο κομμάτι του Μήλωνα. Έχουμε συνεργαστεί εκτενώς τα τελευταία 2 χρόνια και αρκετά παλαιότερα. Μπορώ να σου πω δημοσιογραφικά και δεν συνηθίζω να κολακεύω και νομίζω ότι την πένα μου τη χαρακτηρίζει αυτό, ότι ο Μήλωνας έχει κάνει άλματα και έχει κάνει άλματα σε 2 κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι σε επίπεδο επιτυχιών αγωνιστικών, αλλά άλματα και στην οργάνωση την εσωτερική του σωματείου. Αυτή την τριετία, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, έχει υπάρξει γενικός γραμματέας ή πρόεδρος αυτή τη σεζόν. Πάντως, ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των αποτελεσμάτων τυπικά καρπούσε και εσύ και φυσικά οι ομάδες των ανθρώπων
και το στελεχειακό δυναμικό με το οποίο συνεργάζεσαι. Θέλω να μου πεις την τελευταία πενταετία τι άλλαξε στο Μήλωνα, γιατί κάτι άλλαξε. Λοιπόν, αυτό που είναι το χαρακτηριστικό μας είναι ότι από τότε που αναλάβαμε τη διοίκηση του Μήλωνα μικρά παιδιά, τότε με ενθουσιασμό, με δύναμη, με ορμή, μέχρι σήμερα όσοι έχουμε μείνει είμαστε μια ομάδα, είμαστε πάνω απ' όλα φίλοι, έχουμε τα ίδια οράματα, έχουμε αγάπη για αυτό που κάνουμε και το κυριότερο εμπιστοσύνη και σεβασμό ένας με τον άλλον. Και αυτό είναι το μεγάλο μας όπλο. Όλα αυτά τα χρόνια, όπως είπες πολύ καλά, έχω διατελέσει, έχω πέρασει από όλες τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Μήλωνα και μπορώ να καυχηθώ ότι σήμερα είμαι ο πιο παλιός έτσι, ενεργός διοικητικός στο Μήλωνα. Και όχι μόνο στο Μήλωνα, μπορώ να πω και σε όλη τη Νέα Σμύρνη. Αν είναι ένας που έχει περισσότερα χρόνια διοικητικά από μένα, δεν νομίζω. Παλεύω με τον Μιχαηλίδη, το φίλο μου του Πανιωνίου, τον Δημήτρη, ναι, ναι, και με τον Παναγίου τον Τσιάπη, αλλά νομίζω έχουν λιγότερα από μένα. Μου χρωστάτε μια συνέντευξη εσύ και ο αγαπητός μας. Όποτε θέλετε, όποτε θέλετε. Και απλώς πέρασαμε κι εμείς, κάναμε κι εμείς τα λάθη μας, κάναμε κι εμείς, γιατί δεν κάνεις λάθη, δεν μαθαίνεις. Και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με αφορμή όταν οι ομάδες ανέβηκαν στην Α1, το μπάσκετ, το βόλιο κτλ. Και κάναμε κάποιες τρέλες εισαγωγικά και ξεφύγαμε από τις δυνατότητές μας. Πέρασαμε μια δύσκολη περίοδο με οικονομικά προβλήματα που είχαν συνέπεια την συρρήκνωση του συλλόγου και την αγωνιστική. Τα οποία σιγά σιγά όμως με μια σωστή και χρηστή διοίκηση και το κυριότερο αυτό που είπα προηγουμένως με εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον και δύναμη. Καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που είχαμε. Έχουμε τα τελευταία 4 χρόνια σχεδόν που είμαι πρόεδρος μετά την ασθένεια του αδερφού μου, του Δημήτρη, του Ράπτη, που για μένα ήμασταν από 7 χρονών παιδιά χώριστη με τον Δημήτρη και έχω αναλάβει την προεδρία. Είχα την τύχη να είτε με τις ικανότητές μου, είτε με τη δύναμη των συνεργατών μου, είτε με ό,τι είχε γίνει και τα προηγούμενα χρόνια, να έχω φτάσει σήμερα το Μήλωνα σε μια θέση που πράγματι είμαι περήφανος. Είναι ένας σύλλογος που έχει εξυγειανθεί οικονομικά, που οι εγκαταστάσεις του κάθε μέρα βελτιώνονται και το βλέπετε όσοι έρχεστε εκεί. Το επιβεβαιώνω αυτό. Ότι αγωνιστικά έχουμε ανέβει. Είμαστε σήμερα ένας πανίσχυρος οργανισμός, πανίσχυρος με όλη τη σημασία της λέξης, που δεν έχουμε ανάγκη κανέναν, συντηρούμαστε μόνοι μας, έχουμε την μεγάλη περιουσία μας που αυτό λέω συνέχεια είναι οι γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στο Μήλωνα, που αυτή είναι η περιουσία και κριτήριος δύναμη του Μήλωνα και έχουμε φτάσει στον αριθμό των 2.000 παιδιών. Και για να το κλείσω αυτό, να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, χθες το πρωί, πριν καλά ξεκινήσει η μέρα, δέχτηκα πρωί-πρωί ένα τηλεφώνημα από ένα φίλο. Να μου δώσει συγχαρητήρια για το κολυμβητικό τμήμα, για μια γιορτή που έκανε για τα μικρά παιδιά στη μικρή πισίνα, που πράγματι ήταν εκπληκτική, που ευχαριστήθηκαν όλοι οι γονείς και ότι κάποιοι το ζήλεψαν και είπαν ότι ο Μήλωνας είναι μπροστά σε πολλά πράγματα. Αυτό για μας είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση. Μια και μίλησες για τμήματα, πες μου την τελευταία τετραετία τι νέα τμήματα υπάρχουν, γιατί έχετε νέα τμήματα και όχι πρόσφατα μόνο. Ναι, έχουμε καινούργια τμήματα, αλλά φτάσαμε και στην πολύ δυσάρεστη θέση να σταματήσουμε να στείλουμε τη λειτουργία ενός μεγάλου και ιστορικού τμήματος του συλλόγου μας της Άρσης Βαρών. Το ιστορικό. Το οποίο είναι μεγάλη κουβέντα τώρα, δεν θα το πιάσουμε να το πούμε, αλλά είναι μεγάλη κουβέντα και αυτό έγινε. Και δύσκολη απόφαση θα ήταν. Και δύσκολη απόφαση και βαριά καρδιά, αλλά δεν φταίμε εμείς. Είναι γενικότερο το δυσμενές κλίμα για την Άρση Βαρών. Είναι πολλές οι ευθύνες κάποιων ανθρώπων. Τα έχουμε πει εκεί που πρέπει να τα πούμε, να μην έρθουμε εδώ σε αυτά. Και έτσι προχωρήσαμε σε καινούργια τμήματα όπως το Ζίου Ζίτσου, κάναμε την προσχολική ηλικία και τη γενική γυμναστική που έχουν σημειώσει καταπληκτική επιτυχία και εδώ οφείλω πράγματι να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Τζανανδρέα που με την άοχνη προσπάθειά του είναι κυρίως ο δημιουργός των τμήματων αυτών και κάθε χρόνο. Ο καθηγητής είναι αυτός. Καθηγητής, ακριβώς είναι καθηγητής, εκπαιδευτής στο εξωτερικό με ειδικότητα σε αυτό που κάνει. Είναι πράγματι ο άνθρωπος για αυτή τη δουλειά. Είναι γεννημένος και εκπαιδευμένος για αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό έχει και την επιτυχία που έχει. Έχουμε το bowling που εντάχθηκε. Πολύ φρέσκο. Ακριβώς πολύ φρέσκο.
Χθες είχαμε μια γενική συνέλευση στην οποία περάσαμε και άλλα αθλήματα μέσα, όπως το softball, το οποίο ήμασταν υποχρεωμένοι να το κάνουμε λόγω της διεθνούς σχέσης που έχει το baseball με το softball, και έπρεπε μαζί με το baseball να έχει και το softball. Α, έχετε και το baseball. Ναι, λοιπόν, και το baseball το είχαμε βέβαια, από χρόνια το έχουμε. Αυτά είναι. Το, βέβαια το ποδόσφαιρο το 5x5 που είναι ένα τμήμα για μας που είναι καθαρά μαθησιακό. Δεν, έχουμε, δεν θέλουμε να μπλέξουμε αγωνιστικά. Έχουμε, γιατί είναι ο Πανιώνιος που είναι καθαρά ποδοσφαιρικός, με την ιστορία τη μεγάλη που έχει στο ποδόσφαιρο ο Πανιώνιος, και είμαστε ανοιχτοί για όποια συνεργασία τα παιδιά όταν φτάνουν σε μια ηλικία να πάνε στον Πανιώνιο να συνεχίσουν τη, όσα έχουν το ταλέντο να προχωρήσουν στο ποδόσφαιρο. Και πάντοτε το τένις ενηλίκων, το οποίο αποτελεί διέξοδο για πολλούς. Είμαστε από τα πρώτα σωματεία στην και επώνυμους νέους Μεγνιώτες. Είμαστε από τα πρώτα σωματεία στην Ελλάδα, που είμαστε από τα ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας της Αντισφαίρησης, και πράγματι ανέκαθεν είχαμε μεγάλη προσέλευση στο τένις. Ήταν νοηματοδότης κυρίως του συλλόγου μας. Και τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Παραμένει ο αιματοδότης. Σαφώς. Όταν ένα τμήμα που έχει 400 παιδιά είναι αιματοδότης. Βέβαια είναι και ακριβό άθλημα, γιατί πιάνει μεγάλη έκταση, έχει μεγάλα έξοδα. Σε ένα μεγάλο χώρο που μπορεί και την ώρα σε ένα άλλο άθλημα να παίζανε 10, 20, 30 παιδιά, παίζουν 2 άνθρωποι, 4 άνθρωποι κτλ. Και είναι από τη φύση του αυτό ότι είναι ακριβό άθλημα. Αλλά δόξα τω Θεώ έχουμε το χώρο, έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους και πάει πολύ καλά. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο κομμάτι το οποίο την τελευταία διετία είχε, μπορώ να πω, πολύ μεγάλη στροφή. Τόσο μεγάλη στροφή που ανησύχησε λίγο την κοινωνία του εραστεχνικού βόλεϊ. Το βόλεϊ του Μήλωνα. Το βόλεϊ του Μήλωνα τα τελευταία 2 χρόνια, επέτρεψε μου τη λέξη, επειδή στο βόλεϊ είμαστε, έχουμε πολύ έντονη παρουσία και εμείς, είναι αγνώριστο. Είτε βόλεϊ γυναικών είτε βόλεϊ αντρών, πάντοτε για τα αγωνιστικά τμήματα μιλάω. Στο τμήμα του βόλεϊ λοιπόν γίνανε ριζοσπαστικές αλλαγές από τις ακαδημίες μέχρι και την αγωνιστική ομάδα αντρών και γυναικών. Θα ξεκινήσω από τα πράγματα τα οποία άφησαν μία πικρία, πιθανότατα και στο Μήλωνα μία στεναχώρια, διότι οι δρόμοι ανθρώπων χωρίζουν. Έφυγε ο πολύ συμπαθής σε όλους μας και όλους σας ο coach Γιωργούτσος, μετά από πάρα πολλά χρόνια στο Μήλωνα. Έφυγε ο coach Ντόζης, άνθρωποι οι οποίοι, πέραν του ότι κοσμούν τους τοίχους σας με φωτογραφικό υλικό και παραμένουν εκεί από όσο βλέπω και εγώ, έδωσαν στο Μήλωνα, πήραν από το Μήλωνα, και τα κύπελα τα οποία έχουν φέρει είναι εκεί. Καταρχήν σε βλέπω συγκινημένο και χαίρομαι, διότι αναγνωρίζω την ευαισθησία πίσω από την αθλητική σχέση. Θέλω να μου πεις αν οι άνθρωποι αυτοί αντικαταστάθηκαν ή τείνουν να αντικατασταθούν, ή τελικά το ουδήσαν αντικατάστατος ισχύει ή όχι. Δημήτρη, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Μήλωνα είναι ο σεβασμός. Ο Μήλωνας έχει μάθει να σέβεται τους ανθρώπους που έχουν βάλει έστω και ένα λιθαράκι στο οικοδόμημά του. Ποτέ δεν θα ακούσεις κακιά κουβέντα από κανέναν μας για έναν άνθρωπο που με τον α ή β τρόπο έβαλε ένα λιθαράκι. Η ζωή δυστυχώς πολλές φορές μας αναγκάζει να χωρίσουμε δρόμους με ανθρώπους που αγαπάμε, με ανθρώπους που έχουμε, που σεβόμαστε. Το βόλεϊ στο Μήλωνα, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, είχε την ακμή του, είχε την παρακμή του, και τώρα πάλι εισέρχεται σε μια περίοδο ακμής. Ο Μήλωνας έχει μια μεγάλη ιστορία στο βόλεϊ. Μην ξεχνάτε ότι ήταν το μόνο σωματείο στη Νέα Σμύρνη που είχε πάρει πανελλήνιο πρωτάθλημα σε ομαδικό άθλημα. Τα τελευταία χρόνια πήρε και το γυναικείο μπάσκετ του Πανιωνίου, και έτσι είναι μόνο αυτά τα 2 ομαδικά αθλήματα τα οποία έχουν πάρει πανελλήνιους τίτλους στην Ελλάδα. Ο Μήλωνας στο βόλεϊ 2 φορές και ο Πανιώνιος στο γυναικείο μπάσκετ 1 φορά. Λοιπόν, ένας σύλλογος που είχε πάρει 2 πανελλήνια πρωταθλήματα τη δεκαετία του 60, που τα τελευταία χρόνια είναι κυριολεκτικά στην Εσπέδα, έχει το μονοπόλιο στο παιδικό και στο εφηβικό. Έχει πάρει πρωταθλήματα Ελλάδος στους παιδες και στους έφηβους. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Τα τελευταία χρόνια κάναμε συνεργασία με ένα μεγάλο και πετυχημένο παράγοντα του ελληνικού βόλεϊ, τον Παντελή Ζωντανατόρο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Βόλεϊ Λίγκ κτλ. Πέρα από όλα τα άλλα, είναι ένας απλός συνεργάτης του Μήλωνα. Συνεργάζεται με τον Μήλωνα και έχει την ευθύνη λειτουργίας του βόλεϊ. Mm-hmm. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Όλα λειτουργούν υπό την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα, δεν γίνεται τίποτα στο βόλεϊ, όπως όλα τα τμήματα, αν δεν το εγκρίνει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' επέκταση. Αυτά τα πράγματα, όταν κάνεις κάποιες τομές, κάποιες αλλαγές, κάποιοι άνθρωποι θα δυσαρεστηθούν, γιατί έχουν μάθει σε έναν αλφα τρόπο κτλ.
Μια που είπες και ονομαστικά για τον Χρήστο Δοντός και τον Παναγιώτη Γεωργούτσο, κανένας μας ποτέ δεν θα ήθελε να φύγει ούτε ο Παναγιώτης ούτε ο Χρήστος από το Μήλωνα. Η φυγή ήταν δική τους επιλογή. Εμείς τους στέλαμε και τους στέλνουμε, και από ό,τι ξέρω και ο Παντελής ακόμα περισσότερο, τους στέλαμε και συνεργάτες μας. Ήταν μια απόφαση δικιά τους, την πήραν εκείνοι, ειδικά ο Παναγιώτης ο Γεωργούτσος, σε μια κουβέντα που κάναμε, μου το είπε σαν τελεσίδικη απόφασή του, που δεν ήθελε, δεν σήκωνε κουβέντα, και μάλιστα του είπα: Παναγιώτη μου, θα ήσουν ο τελευταίος άνθρωπος που θα ήθελα να φύγει από το Μήλωνα και σκέψου το κτλ. Δυστυχώς δεν το ξανασκέφτηκε, ήταν απόφασή του. Okay. Σεβόμαστε την απόφαση. Ο Μήλωνας είναι πάντα ανοιχτός για όλους. Και στη ζωή έχει γίνει και σε άλλα αθλήματα και σε άλλες ιστορίες. Παλιοί αθλητές, παλιοί προπονητές που για τον ΑΒ λόγο φύγανε κτλ. Και ξαναεπιστρέψανε και ποτέ δεν έχουν αποκοπεί από την οικογένεια του Μήλωνα. Θεωρείς δηλαδή ότι... ο Παναγιώτης ο Γεωργούτσος έφυγε, συγγνώμη, αυτό. Τα παιδιά του τα έχει στο Μήλωνα. Τα παιδιά του είναι στις ακαδημίες του πόλη του Μήλωνα. Ο Χρήστος Ντόζης, η γυναίκα του, είναι στις ακαδημίες του Μήλωνα προπονήτρια. Ο Χρήστος, μιλάμε τακτικά στο τηλέφωνο. Ο Χρήστος, να πούμε ότι είναι στον Κέρκη προπονητής, και ο Παναγιώτης είναι στον αστέρα στις ακαδημίες. Ακριβώς, ακριβώς. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Παίζαμε με την Τραπετσόνα, έπαιζε το βόλι το δικό μας στην Τραπετσόνα. Και την ώρα που γινόταν το παιχνίδι, στην εξέλιξη του παιχνιδιού, όπως καθόμασταν στην εξέδρα με τον Κώστα τον Χάκα και δύο άλλους φίλους κτλ., ήταν μπροστά μας μια κυρία με το μικρό της το παιδί. Γυρνάει και μας λέει: Συγγνώμη, είστε από το Μήλωνα. Λέμε: Μάλιστα. Πόπο, λέει, πολύ καλό σωματείο, πολύ καλή ομάδα. Μακάρι, λέει, να μπορούσε να έφερα το παιδί μου, αλλά μένουμε μακριά. Λέμε: Πού μένετε? Εδώ, λέει, κοντά. Και το έχω, δεν θυμάμαι σε ποιο σωματείο μας είπε, δεν είμαι ευχαριστημένη. Και πάνω και γυρνάμε και τη λέμε: Όλοι, λες και είμαστε συνεννοημένοι και την ώρα. Έχουμε έναν δικό μας άνθρωπο εδώ στη γειτονιά σας, στον αστέρα της Νίκαιας. Είναι ο Παναγιώτης ο Γεωργούτσος. Πήγαινετε εκεί να γράψει το παιδί. Και πράγματι αυτή η κυρία μετά από μία εβδομάδα πήρε τηλέφωνο στο Μήλωνα και ρώταγε: Μου είπατε για έναν προπονητή? Όχι εμένα, όποιος σήκωσε το τηλέφωνο, για κάποιο προπονητή σας που είναι. Και είπανε: Ναι, και πήγε το παιδί. Αυτή είναι η σχέση. Δεν χαλάμε τη σχέση μας. Ο Παναγιώτης είναι φίλος, είναι... ο Μήλωνας είναι ανοιχτός πάντα, όποτε θέλει θα επιστρέψει. Αλλά θεωρείς ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αντικατέστησαν τους δύο συγκεκριμένους συνεργάτες, και η ερώτηση δεν είναι ποιοτική, έχει να κάνει κυρίως με τον χρόνο, εύκολα θα φέρουν τα αποτελέσματα τα οποία οι δύο συγκεκριμένοι μετρήσιμα είχαν? Τα αποτελέσματα μπορεί να μην έρθουν. Γιατί ένα αποτέλεσμα για να έρθει δεν είναι μόνο η εργατικότητα ή ο τρόπος που δουλεύει κάποιος. Είναι οι συγκυρίες, είναι τα δεδομένα, είναι πολλά πράγματα. Αλλά το θέμα είναι ότι στη ζωή κανένας δεν είναι αντικατάστατος. Δηλαδή, μόνο τα νεκροταφεία είναι γεμάτα αντικατάστατος. Όλοι μας είμαστε παραστατικοί σε αυτή τη ζωή και όλοι μας υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ικανότητες. Εγώ σήμερα είμαι εδώ. Αύριο μπορεί να φύγω. Δεν σημαίνει ότι άμα φύγω εγώ θα καταστραφεί ο Μήλωνας. Μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος που να μην είναι αυτό που είμαι εγώ, να είναι κάτι άλλο, που να δώσει κάτι περισσότερο σε κάποιο άλλο κομμάτι που εγώ πιθανόν υστερώ. Ο κάθε άνθρωπος έχει την ιστορία του και τη δουλειά του και την προσφορά του. Μου έδωσες μια πολύ ωραία πάσα, λοιπόν. Κάνουμε μια παρένθεση να μιλήσουμε λίγο για το Διοικητικό Συμβούλιο του Μήλωνα. Χωρίς να το προσωποποιήσω, γιατί κάποια ονόματα τα γνωρίζω, ίσως και κομμάτια της ιστορίας και εγώ να μην τα γνωρίζω. Έχουμε πει και κατηδίαν ότι τελικά το να είναι μια συμπαγής ομάδα με μικρά συμπληρώματα, με μικρές προσταφαιρέσεις και να διοικεί ένα σωματείο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, σας κάνει ευέλικτους, από την άλλη όμως σας κάνει και λίγο δυσλειτουργικούς, με την έννοια του τελικά ότι όταν μεγαλώνουμε όλοι χάνουμε και λίγο τις εξελίξεις. Αυτό το μείγμα προσπαθείτε να το αλλοιώσετε υπέρ της ευκολίας λειτουργίας, και αν ναι, πώς? Ένα από τα πράγματα στο οποίο έχω αφιερώσει το χρόνο μου τα τελευταία χρόνια είναι αυτό ακριβώς, γιατί έχουν αλλάξει εποχές, έχουν αλλάξει συνθήκες ζωής. Κάποτε εμείς σαν νέοι τότε βράζαμε και επαναστατούσαμε εναντίον των τότε διοικούντων και τα λοιπά. Τους λέγαμε συντηρητικούς, τους λέγαμε ότι δεν έχουν οράματα και τα λοιπά, και θέλουμε να τους ανατρέψουμε για να λάβουμε εμείς και να κυβερνήσουμε το καράβι. Σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει μια αντίστοιχη νεολαία που να έχει το ίδιο, τις ίδιες ανησυχίες, τα ίδια οράματα και τα λοιπά. Έχουν λιγοστέψει οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά, οι άνθρωποι που κάνουν εθελοντική προσφορά. Γιατί αυτό είναι μια εθελοντική προσφορά. Όταν πήγαμε διοικητικά στο Μήλωνα, εγώ όταν πρώτο μπήκα στη διοίκηση στο Μήλωνα, ήμουν 28 χρονών. Είναι νέος άνθρωπος. Αυτό δεν μπήκα στο Μήλωνα για να κερδίσω λεφτά. Στο Μήλωνα μπήκα για να δώσω κάτι, να προσφέρω, αν όχι οικονομικά, να προσφέρω ένα κομμάτι από προσωπική εργασία κτλ. Κέρδισα πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Και το κέρδισα πολλά δεν σημαίνει, δεν είναι πάντα απαραίτητο στη ζωή το οικονομικό κέρδος. Είναι άλλα κέρδη. Γνώρισα πολλούς ανθρώπους, σημαντικούς ανθρώπους, είχα μεγάλες γνωριμίες, είχα επαφές με ανθρώπους και καταστάσεις που αν δεν ήμουν στο Μήλωνα δεν θα τις είχα κάνει. Αυτό είναι το κέρδος στο προσωπικό μου. Και
επειδή ακριβώς έχουμε φτάσει σε μια ηλικία που παίρνουν τα χρόνια και εμείς κάποια στιγμή πρέπει να φύγουμε και να μπουν νέοι άνθρωποι, και όπως σας είπα, και επειδή το κλίμα είναι δυσμενές σε αυτό το πράγμα, μια προσπάθεια που κάνουμε τα τελευταία χρόνια είναι αυτή, να γίνει μια ανανέωση του διοικητική. Mm-hmm. Κάτι έχουμε καταφέρει. Στις τελευταίες εκλογές που γίνανε πριν 7 μήνες, μπήκαν τρεις νέοι άνθρωποι. Τρεις κι άλλοι, αλλά τρεις νέοι ηλικιακά στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Κώστας ο Σημακόπουλος, ο Κώστας ο Κωνσταντινίδης, ο Πέτρος ο Καμπούρης, που είναι νέοι άνθρωποι. Είναι 40 χρονών, δεν είναι καλά. Ο Σημακόπουλος είναι και Δημοτικός Σύμβουλος, έτσι. Ο Κωνσταντινίδης. Ο Κωνσταντινίδης. Ο Κώστας ο Κωνσταντινίδης είναι Δημοτικός Σύμβουλος. Ο Σημακόπουλος είναι με την επικοινωνία ασχολείται, με εταιρείες διαφημίσεων κτλ. Okay. Και είναι νέο παιδί που πράγματι του τρώει πολλές ώρες η δουλειά του. Δεν έχω απαιτήσει, ξέρω ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι στη δουλειά, δεν είναι αξιούχος ή εισοδηματίας. Οπότε, όπως καλή ώρα λέμε εμείς. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία ανθρώπων που δεν έχουν τελικά χρόνο, όχι που δεν θέλουν. Μπαίνουν μέσα, γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας, τη σκέψη, έρχονται σε επαφή με το αντικείμενο, μπολιάζονται με την αγάπη κτλ. Μαθητές παίρνεις λοιπόν ουσιαστικά. Το χρόνο θα τον βρουν στην πορεία. Όταν και εκείνοι μεγαλώσουν και έχουν λιγότερες επαγγελματικές υποχρεώσεις κτλ. Αλλά επειδή οι εποχές έχουν αλλάξει, τα σωματεία, τα περισσότερα σωματεία σήμερα διοικούνται πια από επαγγελματικά στελέχη. Έχουν περάσει εποχές που ήταν ο Σακελαρίδης, ο Ράπτης, ο Πετρόπουλος που ήταν με την Εννοείς μισθοδοσία για να καταλάβω. Δηλαδή ο Μινώνας κάποτε είχε έναν υπάλληλο στο γραφείο του μέσα. Τώρα δεν μπορεί να λειτουργήσει με έναν υπάλληλο. Έχει 4 υπάλληλους, έχει 5 υπάλληλους. Έχουμε ένα διευθυντή, τον Πέτρο τον Κίνητο. Ο Πέτρος κάνει φοβερή δουλειά. Ο Πέτρος κάνει τα πάντα. Κάνει και την κοινωνική δουλειά, κάνει και αυτά. Πράγματα που δεν μπορεί να τα κάνει εσύ. Πράγματα που δεν μπορεί να τα κάνει εσύ. Σας λέω, παλιά όταν είχαμε πρωτομπεί στη διοίκηση του Μήνου, είχαμε έναν υπάλληλο. Καλά, δεν είχατε και 2.000 κεφάλια από εκεί. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτά... Δεν ήταν και ο σύλλογος με 2.000 αθλητές που είναι τώρα, δεν είχε τις εγκαταστάσεις, δεν τις είχε τελειοποιήσει, δεν τις είχε εξυγχρονίσει, δεν είχε αυτά που έχει σήμερα. Έχουν αλλάξει εποχές. Και ο Παλιώνιος, θυμάμαι, δίπλα είχε τον Βασίλη τον Καπώνη και τον. Και το έχει 10. Ακριβώς. Έχουν αλλάξει εποχές. Ας κλείσουμε το κομμάτι αυτό. Εγώ πάντως που έχω συνεργαστεί μαζί σας μπορώ να πω ότι πραγματικά βλέπω μια ευελιξία. Καταρχήν είναι οι ίδιοι άνθρωποι, τους βλέπω, τους γνωρίζω. Μετά από 6 μήνες δεν πάω να δω ένα καινούριο. Πάντα είναι ο Σακελαρίδης εκεί, είτε είναι πρόεδρος, είτε είναι γραμματέας, είτε είναι μπας περιπτώσει αντιπρόεδρος. Θεωρώ λοιπόν ότι σας δίνει και μια ευελιξία, αλλά από την άλλη, αν αυτό το μείγμα δεν εμπλουτίζεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, τελικά θα κουραστείτε και θα κουραστεί μαζί σας και το σωματείο. Εννοείται. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Ας την κλείσουμε αυτή την παρένθεση. Να δούμε λίγο τα αμιγώς αθλητικά σας στο βολέι, τις δύο ομάδες, την αντρική και τη γυναικεία. Επειδή είσαι και πάρα πολύ φίλος των social media, πάρα πολύ συχνά μας δίνεις έτσι χιουμοριστικά τις επιτυχίες και των κοριτσιών, που είναι το απόλυτο, είναι 11 στα 11 ή 10 στα 10. 11 στα 11. 11 στα 11, και αλλά και στους άντρες είναι το απόλυτο. Είναι και εκεί 11 στα 11. Και δεν είναι μόνο το απόλυτο η επιτυχία ενός τμήματος, είναι οι άντρες, οι γυναίκες, οι έφηβοι και οι νεάνιδες, τα 4 αυτά τμήματα είναι... Πες μου λοιπόν για τους έφηβους και τους νεάνιδες, γιατί δεν το έχω παρακολουθήσει. Είναι το ίδιο αίτητα ακριβώς. Μάλιστα. Και οι έφηβοι και οι νεάνιδες. Οι γυναίκες είναι που δεν έχουν χάσει σετ. Ένα σετ έχει χάσει το γυναικείο. Σε ποιο παιχνίδι το έχασε, θυμάσαι, στην αρχή. Με το θρίαμβο Χαϊδαρίου. Και χάσαν το πρώτο σετ, γιατί από ό,τι μας είπαν οι χαριτολογότεροι, ο θρίαμβος Χαϊδαρίου σε εκείνο το σετ πρέπει να κάνει το παιχνίδι της ζωής τους οι άνθρωποι. Ήταν καταπληκτικοί. Και το πήρανε δίκαια και το όνομα του Θεού, βέβαια, η ομάδα του. Και μετά γύρισε το. Εγώ για τα δύο τμήματα τα οποία παρακολουθούμε και πολλές φορές κάνουμε και τα live για εσάς, να πω ότι να ετοιμάζεστε για την επόμενη κατηγορία, που ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα τι σημαίνει αυτό σε κόστος, σε προσωπικό, σε μεταγραφές, σε ισορροπίες. Το αντιμετωπίζουμε όπως το έχουμε μπροστά μας και στο μπάσκετ φέτος που είναι ανέβηκε πάλι σε θετικές κατηγορίες. Θα πάμε και σε αυτό. Και τα έξοδα είναι να πολλά. Να πούμε ότι το βόλεϊ το αντρικό από πέρσι είχε αυτή την πορεία, δεν είναι η πρώτη χρονιά που πηγαίνει. Τρένο, έτσι να το πούμε λίγο αθλητικά, είναι η δεύτερη. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι υπάρχει μια υγιέστατη συνέχεια και φαίνεται ότι οι επόμενες κατηγορίες είναι για σας. Συμφωνούμε. Είπαμε, στόχος είναι να επανέλθει ο Μύρλος εκεί που τον υποχρεώνει η ιστορία του. Και στον Βόλιο ο Μύρλος είναι υποχρεωμένος να πρωταγωνιστεί. Είναι υποχρεωμένος να έχει ομάδες στην Α1. Στους άντρες είχε πολλές φορές στο παρελθόν, στις γυναίκες δεν είχε, θα έχει. Γιατί το γυναικείο Βόλιο κατά κάποιο τρόπο το είχαμε παραμελημένο, με την έννοια ότι το λειτουργούσαμε σε βάση πιο ερασιτεχνική. Βγαίνανε κορίτσια, δεν μπορούσαμε να τα συντηρήσουμε στην ομάδα, τα δίναμε σε άλλες ομάδες.
ομάδες, χαριτολογώντας. Θυμάμαι το συγχωρεμένο τον Δημήτρη που πάντα του έλεγα: μα για όνομα του Θεού, πάλι έδωσε στον Άγγελο, στο φίλο μας στο Σουρβίνο που ήταν στην Ήρυδα. Ναι. Του δίνει συνέχεια κοπέλες για να τον βοηθά και τα λοιπά, και έμενε το δικό μας το τμήμα στάσιμο. Αυτό σταμάτησε τώρα, τα παιδιά μένουν και αναπτύσσεται το τμήμα και δόξα τω Θεώ θα πάει πολύ καλά. Λοιπόν, να φύγουμε από το κομμάτι αυτό, να πάμε λίγο στο μπάσκετ. Αντίστοιχα και το μπάσκετ σας, ειδικά φέτος, έχει μια πολύ υγιή και πολύ δυνατή πορεία με τον Δημήτρη τον Αποσκέτη. Μίλησε μου λίγο για το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι και αυτό ένα τμήμα που είχε παράδοση και μαζικότητα στο σύλλογο. Ποτέ βέβαια δεν είχε φτάσει στις επιτυχίες που είχε κάνει ο Πανιώνιος, να πάρει κύπελο Ελλάδος, να πρωταγωνιστεί στην Α1 κτλ. Αλλά ήταν μέσα στις μεγάλες δυνάμεις, στην Α2, πρωταγωνιστής κτλ. Όταν τελευταία φορά που ανέβηκε στην Α1 ήταν το καταστροφικό για μας, ανοιχτήκαμε οικονομικά, κάναμε πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να τα κάνουμε, με αποτέλεσμα να το πληρώσουμε και να πέσει η ομάδα στην τοπική κατηγορία, όπου έμεινε 6 χρόνια, δεν θυμάμαι καλά, αν θυμάμαι καλά, 6 χρόνια μέχρι στην τοπική πέρσι, κατηγορία. Ναι, μέχρι πέρσι ακριβώς. Και ήταν κάτι για το Μίλανα που για μας ήταν. Ντρεπόμασταν γιατί η ιστορία του Μίλωνα δεν είναι στο τοπικό. Δεν θέλω να υποβαθμίσω, να υποτιμήσω τις ομάδες που παίζουν στα τοπικά πρωταθλήματα. Τα τοπικά πρωταθλήματα είναι μια χαρά πρωταθλήματα. Να σας πω ότι πέρσι στους αγώνες τη ομάδα μας με το Φάληρο, με τον Πορφύρα και δεν θυμάμαι ποιο άλλο, το γήπεδό μας ήταν κατάμεστο. Ειδικά τον αγώνα με το Φάληρο, ούτε στην Α1 δεν είχαμε τόσο κόσμο. Έβλεπες παιχνίδια πραγματικά συγκλονιστικά στην Α1 και στις μικρές κατηγορίες βλέπεις. Η ομορφιά του αθλήματος δεν είναι η κατηγορία. Η ομορφιά του αθλήματος είναι άλλη. Δεν παίζουν ρόλο οι κατηγορίες. Ναι. Αλλά εντάξει, επανήλθαμε στις εθνικές κατηγορίες. Είναι άλλα τα προβλήματα εκεί. Είναι έξοδα πολλά με τα ταξίδια κτλ. Πρέπει να μπει σε άλλες ιστορίες. Και αν δεν είσαι έτοιμος να τα αντιμετωπίσεις, είμαστε και σε έναν όμιλο που είναι πάρα πολύ δύσκολος όμιλος. Mm-hmm. Όλα τα παιχνίδια είναι ντέρμπι. Βλέπεις οι ομάδες έχουν αυτές που υποβιβάζονται με αυτές που ανεβαίνουν 2 βαθμούς διαφορά. Ενώ στον άλλο όμιλο υπάρχει μεγάλη διαφορά. Υπάρχει μεγάλη ψαλίδα των ομάδων. Mm-hmm. Βλέπεις το Φάληρο που ανέβηκε πέρσι μαζί μας και είναι στον άλλο όμιλο και είναι πρωτοπόρο. Και βλέπεις η διαφορά στη βαθμολογία είναι. Υπάρχει μεγάλη ψαλίδα των ουραγών με τους πρώτους. Πράγμα που δεν συμβαίνει στο δικό μας τον όμιλο. Κάθε παιχνίδι είναι ντέρμπι. Άλλα παιχνίδια έχουμε κερδίσει, άλλα χάσαμε στο καλάθι, άλλα χάσαμε στον πόντο. Είχαμε την περασμένη στο τελευταίο μας παιχνίδι μια τυχεία. 2 αθλητές τραυματίστηκαν σοβαρά στον ίδιο αγώνα. Πράγμα σπάνιο σε ένα παιχνίδι και δύο αθλητές σου να τραυματιστούν. Θα το αντιμετωπίσουμε για αυτό το πρόβλημα. Έχουμε 400 παιδιά στις υποδομές του μπάσκετ, με σωτυχία με τον Πανιόνιο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που γίνεται στη Νέα Σμύρνη είναι ένα θαύμα. Αυτό που γίνεται στη Νέα Σμύρνη είναι ένα θαύμα, το λέω χρόνια. Είναι δεν υπάρχει, υπάρχει άλλη πόλη στη Νέα Σμύρνη που να έχει τον αθλητισμό σαν τη Νέα Σμύρνη στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Το λέω χρόνια, από τότε που ήμουν νέος το λέω και τώρα, η Νέα Σμύρνη είναι η πρωτεύουσα του αθλητισμού. Όποιος δεν θέλει να το καταλάβει και είναι στο χέρι μας να το αναδείξουμε αυτό το προϊόν και να μην τροχόμαστε μεταξύ μας. Mm-hmm. Δεν την παίρνω αυτή την πάσα, την πάρω σε λίγο. Μίλησε μου λίγο για το πόλο, γιατί και στο πόλο πιστεύω ότι τα πράγματα πηγαίνουν κάθε χρόνο και καλύτερα. Στο πόλο έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και έχουμε κάνει ένα. Γυναικών αντρών. Όχι, αυτό θέλω να πω. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και δυστυχώς είχα πει ότι όσο υπάρχει σε μια συζήτηση που είχα κάνει με μια κυρία. Μητέρα ενός παιδιού του Πόλο, της είχα πει σε μια κουβέντα μου, είπε ακούγεται ότι θα διαλύσετε το Πόλο και της είχα πει ότι όσο υπάρχει σε Γελαρίδης, ο Μίλωνας δεν θα συρρυκνώνεται αλλά θα μεγαλώνει. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω πολλές φορές στη ζωή μας δεν πρέπει να λέμε μεγάλες κουβέντες, μεγάλη κουβέντα μην πεις, μεγάλη κουβέντα μην πεις. Και έτυχε επί σε Γελαρίδη να αναγκαστώ να κάνω αυτό που δεν ήθελα να κάνω, αλλά έπρεπε να το κάνω, να καταργήσω το γυναικείο Πόλο. Mm-hmm. Και δυστυχώς με βαριά καρδιά το κατάργησαμε το γυναικείο Πόλο γιατί. Δεν έβγαινε. Περιορισμένο ενδιαφέρον ήταν λοιπόν. Δεν ήταν μόνο το περιορισμένο ενδιαφέρον. Όταν είσαι σε ένα χώρο που υπάρχει, έχεις τον αντίπαλο σε εισαγωγικά με την καλή έννοια. Αθλητικό αντίπαλο τον Πανιόνιο. Που είναι ένα σωματείο με ιστορία, με αυτό. Δεν είναι ένα τυχαίο σωματείο, έτσι. Φυσικά. Και προπονήσεις στον ίδιο χώρο, στην ίδια πισίνα. Mm-hmm. Λογικό είναι να μην μπορείς να έχεις το χώρο που θες για να αναπτυχθείς. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα στο γυναικείο βόλεϊ, στο γυναικείο πόλο να έχουμε 15 κοριτσάκια. 15 κοριτσάκια στις ακαδημίες. Τι να κάνουνε, ούτε οικονομικά έμπαινε μέσα. Το τμήμα από μόνο του έχει πολλά έξοδα στη λειτουργία του και στα αγωνιστικά έξοδα. Για κάθε αγώνα, δεν θυμάμαι να σας πω το συγκεκριμένο αριθμό, αλλά υπήρχε Σαββατοκύριακο που πληρώναμε 950 ευρώ για τους αγώνες των ομάδων. Πράγμα δύσκολο και δεν μπορείς να το σηκώσει ο σύλλογος. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να μπει μέσα οικονομικά, να χρωστάμε λεφτά σε προπονητές, πράγμα που για μας είναι ανεπίτρεπτο. Mm-hmm. Θέλουμε να πραγματικά να μην χρωστάμε σε κανέναν. Ναι.
Και είδαμε ότι δεν υπήρχε άλλη λύση. Mm-hmm. Και όταν έχεις, δεν μπορείς να ανταγωνιστείς στον Πανιόνιο, ο Πανιόνιος ανέβηκε στην Α1 πέρσι. Και σε άντρες και σε γυναίκες. Και είδαμε ότι δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Καταργήσαμε το γυναικείο σε όλα αυτά τα κοριτσάκια. Είπαμε πηγαίνετε να παίξετε όπου θέλετε. Τα περισσότερα πήγαν στον Πανιόνιο. Mm-hmm. Κάναμε μια συμφωνία με τον Πανιόνιο. Γι' αυτό λέω: όταν υπάρχουν άνθρωποι με όραμα, όταν υπάρχουν άνθρωποι με πίστη, με αυτό που κάνει θαύματα στη Νέα Σμύρνη, έχουμε κάνει μια συνεργασία αυτή τη στιγμή με τον Πανιόνιο που είναι για μένα αυτό είναι το όραμά μας. Αυτό είναι που θέλουμε για την πόλη. Μια άριστη συνεργασία. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Σε ποιο λειτουργεί... κομμάτι, σε ποιο κομμάτι. Σε όλα. Σε όλο, στο αντρικό βόλι. Στο πόλο, στο αντρικό πόλο. Έχουμε μια άριστη συνεργασία. Η μία ομάδα είναι στην Α1 που είναι ο Πανιόνιος, η άλλη ομάδα εμείς που είμαστε στην Α2 είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που η ομάδα είναι εκεί. Ό,τι παιδιά χρειαζόταν ο Πανιόνιος να πάρει από εμάς, τα πήρε, είτε για να διακριθούν στο εφηβικό ή δεν ξέρω τι άλλο. Ό,τι παιδιά χρειαζόμασταν εμείς, μας τα έδωσε ο Πανιόνιος. Έχουμε μια συνεργασία mm-hmm. που έτσι πρέπει να λειτουργούμε με τον Πανιόνιο. Mm-hmm. Δεν πρέπει να είμαστε αντίπαλοι. Στην ίδια πόλη ζούμε. Mm-hmm. Όποιος ξέρει την ιστορία της Νέας Σμύρνης και όποιος λέει ότι αγαπάει τη Νέα Σμύρνη, πρέπει να αγαπάει και να σέβεται και τον Πανιόνιο και τον Μύρωνα. Mm-hmm. Γιατί αυτά τα δύο σωματεία είναι η ιστορία της πόλης. Όποιος δεν ξέρει την ιστορία, αν μου επιτρέψετε να πω και την ιστορία, τη μάθουν όσοι δεν την ξέρουν. Ο Πανιόνιος που υπήρχε. Ο Πανιόνιος ιδρύθηκε το 1890 στη Σμύρνη. Είναι η ιστορία του ελληνισμού που εκεί άνθησε ο ελληνικός πολιτισμός, στην Ιωνία. Έφυγε μετά την καταστροφή, ήρθε στην Ελλάδα, στην Αθήνα μέχρι το 1940. Η Νέα Σμύρνη ιδρύθηκε το 1926, το 1928, όταν ήρθαν οι πρώτοι πρόσφυγες και έμειναν στην πόλη. Mm-hmm. Το πρώτο πράγμα που έκαναν, ίδρυσαν ένα σωματείο για να εκφράσουν την αθλητική τους αυτή που είχαν στην Ιωνία. Αυτό το σωματείο είναι ο Μύρωνας που ιδρύθηκε από τους πρώτους κατοίκους της πόλης. Mm-hmm. Είναι η Νέα Σμύρνη ο Μύρωνας. Ο Πανιόνιος που ήρθε μετά στη Νέα Σμύρνη το 40 είναι η συνέχεια. Αυτό το πράγμα, η ιστορία μας. Είναι αυτό που λέμε οι πυλώνες, όπως είναι η Αγία Φωτεινή, όπως είναι η Ευαγγελική, όπως είναι η αιστεία της Νέας Σμύρνης. Αυτή είναι η ιστορία. Και ο Μύρωνας είναι το κομμάτι το καινούριο που εκφράζει τη Νέα Σμύρνη. Να πούμε εδώ, επειδή βρισκόμαστε σε χώρο της οικογένειας, περιμένει ότι ο Πέτρος ο Περιμένης, ο σχολημένος δήμαρχος πριν από πολλά χρόνια, βοήθησε το Μύρωνα δίνοντας. Και μάλιστα έχει και μια εξαιρετική φωτογραφία, ναι, που σας έδωσε το. Επί Δημαρχία περιμένει. Ακριβώς έγινε το παραχωρητήριο στο Μύλωνα και ο Δήμος Νέας Σμύρνης έδωσε την κατακυριότητα της εγκαταστάσης και ο Μύλωνας έχει τίτλους ιδιοκτησίας και είναι ιδιοκτήτης του χώρου. Ας φύγουμε λίγο από το αμυγός αθλητικό κομμάτι. Η ερώτηση που σου κάνω θα μπορούσα να την κάνω φυσικά και στον Πανιόνιο. Είστε δύο ευαίσθητα σωματεία και ως προς τον κοινωνικό σας χαρακτήρα. Και μάλιστα. Σε αυτό το κομμάτι μοιάζεται πάρα πολύ, δεν προβάλλετε ιδιαίτερα τις κοινωνικές σας ευαισθησίες, εννοώντας πιθανόν τις εκπτώσεις σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν το έξοδο, το μηνιαίο για το παιδί τους ή για τα παιδιά τους. Μίλησε μου λοιπόν για την κοινωνική ευαισθησία του Μύλωνα, διότι έχουμε ζήσει και μια γεμάτη πενταετία, εξαετία κρίσης, η οποία δεν ξέρουμε και πότε θα τελειώσει και με ποιον τρόπο θα τελειώσει. Είναι πράγματι τραγικό αυτό που αντιμετωπίζουμε, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, έχουν αλλάξει οι εποχές. Κάποτε τα χρόνια τα παλιά, τα χρόνια της ευημερίας εισαγωγικά, είχε ο Σακελαρίδης μια γνωριμία στην κυβέρνηση, με ένα τηλέφωνο, με μια επίσκεψη κτλ. Έβγαινε μια έκτακτη επιχορήγηση. Mm-hmm. Είτε από τον ΟΠΑΠ, είτε δεν ξέρω από κάποιον άλλο τρόπο. Έτσι λειτουργούσε όλο το σύστημα, έτσι λειτουργούσαν τα σωματεία, έτσι γινόταν ο ελληνικός αθλητισμός. Οι εποχές άλλαξαν. Η κρίση μας προσγείωσε όλους. Αυτή τη στιγμή τα σωματεία, το μόνο έσοδο που έχουν είναι η εισφορά που πληρώνει ο κάθε γονιός που φέρνει το παιδί του. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς στο Μύρωνα, η επιχορήγηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει κοπεί. Έχουμε να πάρουμε επιχορήγηση, δεν θυμάμαι και εγώ πόσα χρόνια. Η μόνη επιχορήγηση που παίρνουμε είναι η όποια βοήθεια μας δίνει ο Δήμος Νέας Σμύρνης κάθε χρόνο που βγάζει με απόφαση του Δημάρχου. Και αυτό να σημειώσετε, δεν είναι υποχρεωμένος ο Δημάρχος να το κάνει. Όχι, όχι. Και δεν συμβαίνει ακριβώς, και σε άλλους Δήμους. Σαφέστατα. Δεν είναι υποχρέωση του Δήμου. Θέλει και το κάνει ο εκάστοτε Δήμαρχος. Και εδώ να πω ιστορικά. Και εδώ να πω ιστορικά για να ξέρει ο κόσμος και να μαθαίνει την ιστορία. Αυτό ξεκίνησε το 1986 όταν εμείς, ο Μύλωνας μαζί με τον Πανιόνιο και συγκεκριμένα εγώ από τον Μύλωνα και ο Γιάννης ο Σγουρός μαζί με τον Παύλο τον Κορκίδη και τον συγχωρεμένο τον φίλο μας τον Αντρέα τον Βαρίκα από τον Πανιόνιο, πήγαμε και βρήκαμε τον Πάμπη τον Μπαχλιβαλίδη και του θέσαμε το πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν μπορεί η Νέα Σμύρνη να έχει δύο μεγάλα σωματεία με πανελλήνια εμβέλεια, πανελλήνιο σεβασμό όπως είναι ο Μύλωνας και ο Πανιόνιος και ο Δήμος να μην βοηθάει καθόλου στη λειτουργία τους. Και έτσι ξεκίνησε η χρηματοδότηση κάθε χρόνο των σωματείων.
Βέβαια, με το πέρασμα των χρόνων μπήκαν και άλλοι μέσα, μπήκαν και άλλα σωματεία. Δεν μειώθηκαν τα χρήματα ποτέ όμως. Ναι, είτε σφραγίδες είτε μη σφραγίδες. Δεν μειώθηκαν ποτέ οι επιχορηγήσεις σας. Ήταν ποτέ ψηλότερες από το Δήμο. Γιατί όσο θυμάμαι όχι, εγώ. Όχι, όχι, ναι, αλλά κινήστε. Έχουν μείνει στάσιμες. Γιατί όπως είπαμε, ο άλλο μήνυμα τη δεκαετία του 80 και του 90 με 300 παιδιά και άλλο μήνυμα του 2020 με 2.000 παιδιά. Έχεις και με ίδιες εγκαταστάσεις. Έτσι, το ίδιο και ο Πανιώνιος. Γιατί ο Πανιώνιος έχει αναπτυχθεί και εκείνος και εκείνος έχει πολλά παιδιά, έχει πολλές εγκαταστάσεις. Βλέπω ότι για να μην λέω. Μην είναι λίγο στο κοινωνικό κομμάτι. Περνάω από το γήπεδο του Πανιωνίου που μεγαλώσαμε όλοι μέσα στην Ασπίνη και στο γήπεδο του Πανιωνίου και το βλέπω και κλαίει η καρδιά μου. Η εξέδρα αυτή, η διόρθωση από το 80 είναι κατάλληλη. Πρέπει να, από το 80 έχει, από του σεισμού έχει θεωρηθεί κατάλληλη, δεν λειτουργεί και την έχουν αφήσει έτσι και δεν έχει ενδιαφερθεί κανένα για αυτό το γήπεδο. Γίνονται προσπάθειε τώρα, α ελπίσουμε ότι. Η μόνη περιουσία λοιπόν, το μόνο έσοδο που έχουν οι σύλλογοι είναι οι εισφορέ που πληρώνουν οι γονεί. Και όταν έρχεται ένας γονιός που πράγματι τον βλέπεις ότι είναι ο άνθρωπος δεν μπορεί οικονομικά, είναι άνεργος, έχει πρόβλημα υγείας, έχει αυτά κτλ. Κάνεις πραγματικά την καρδιά σου πέτρα, λες θα τα βάλω από την τσέπη μου, θα βρω άλλο τρόπο κτλ. Και το κάνεις. Αυτό που είναι ανεπίτρεπτο είναι άλλοι συμπολίτες μας που έχουν την οικονομική δυνατότητα και επειδή έτυχε κάποια μέρα να τους πει ο Σακελαρίδης καλημέρα ή ο Πετρόπουλος καληνύχτα ή να μένουν δίπλα τον Πετρόπουλο ή τον Σακελαρίδη, παίρνουν τηλέφωνο εκμεταλλευόμενοι την όποια σχέση έχουν να ζητήσουν μείωση. Ρε φίλε, εσύ μπορείς να δώσεις το δεκάρικο ή το τριαντάρικο ή το πενηντάρικο. Δεν θα σου λείψει. Μπορείς να το δώσεις. Με αυτό θα ζήσει ο σύλλογος. Ακριβώς. Με αυτό θα ζήσει. Εκεί που μπορούμε λοιπόν, κάνουμε και με το παραπάνω. Και αυτό που πολλοί ο κόσμος δεν το ξέρει είναι ότι ο Μύρωνας και ο Πανιώνιος κάνουμε μια προγραμματική συμφωνία κάθε χρόνο με το Δήμο Νέας Σμύρνης και στα κολυμπητικά τμήματα έχουμε από 80 παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, ο κάθε σύλλογος από το πρόγραμμα ανέργων του Δήμου Νέας Σμύρνης που τα μοιράζει στο Μύρωνα και στον Πανιώνιο και αθλούνται με τα τμήματα τα δικά μας, με τους πολιτές τους δικούς μας, χωρίς να πληρώνουν τα παιδιά τίποτα. Ανταποδίδεται λίγο και τις χορηγίες που σας κάνουν. Ένα πράγμα ανταποδοτικότητας των συλλόγων με το Δήμο. Όπως και τους χώρους σας δίνετε. Μόνο ο Μύρωνας και ο Πανιώνιος. Όπως δίνετε και τους χώρους σας. Μόνο ο Μύρωνας και ο Πανιώνιος. Και δεν έχουν άλλοι χώρους. Ο Μύρωνας και ο Πανιώνιος έχει χώρους για να δώσει. Γιατί ο Μύρωνας και ο Πανιώνιος εκφράζουν την αθλητική ιστορία της Νέας. Και έχουν χώρους. Και έχουν χώρους. Ουσιαστικά, χωρίς να θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω συζήτηση για άλλα σωματεία, τα υπόλοιπα σωματεία δεν έχουν πάγιο. Όταν δεν έχει χώρους, τι να δώσει. Όταν λέτε πάγιο. Πάγιο, δεν έχουν εγκαταστάσει. Και ποια σωματεία. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν. Α, τα υπόλοιπα, στη Νέα Σμύρνη. Δεν έχουν. Σε αυτό τι να δώσει. Κύριε Πετρόπουλε, δεν θέλω να γίνομαι κακός. Έχω μάθει στη ζωή μου να σέβομαι τους πάντες, να σέβομαι τον κάθε άνθρωπο που προσπαθεί και παλεύει για οτιδήποτε στη ζωή του. Αλλά επειδή έχει τύχει να έχω προσωπική εμπειρία, προσωπική γνώση για το πώς ιδρύθηκαν και γιατί αυτά τα σωματεία, επιτρέψτε μου. Πάντως δεν έχουν να δώσουν. Δεν έχουν να δώσουν. Μα επιβιώνουν και ζουν χάρη του Δήμου Νέας Σμύρνης. Με τα χρήματα που παίρνουν το Δήμο Νέας Σμύρνης. Με αυτά ζουν. Ναι, αν δεν παίρναν τα χρήματα του Δήμο Νέας Σμύρνης, δεν θα υπήρχαν. Είναι σωματεία τα ζουν από το Δήμο της Νέας Σμύρνης. Κυριολεκτικά από το Δήμο της Νέας Σμύρνης. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης τα επιχορηγεί με δυσανάλογο ποσό σε σχέση με το Μύρωνα και τον Πανιώνιο. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης του δίνει γήπεδα για προπονήσεις και υπάρχουν λόγω του γηπέδου. Πιθανόν και δυσανάλογο. Και δεν κάνουν και δυστυχώς δεν παράγουν και αποτέλεσμα. Σχετικά βλέπω από το Μύρωνα και τον Πανιώνιο κάθε χρόνο και βγαίνουν νέοι αθλητές. Από αυτούς δεν βλέπω. Συντηρούνται και ζουν από τους αθλητές που παίρνουν από το Μύρωνα και τον Πανιώνιο. Προφανώς λοιπόν καταλαβαίνω ότι αν κάποιος σου έλεγε να κρίνεις τις. Να κρίνεις, γιατί έχεις δικαίωμα να κρίνεις, φορολογούμενος Νεοσμυρνιώτης και πάρα πολλά χρόνια είσαι. Σου έλεγε κανείς να κρίνεις τις επιχορηγήσεις του εκάστοτε δημάρχου, ναι, γιατί πριν το Τζουλάκι ήταν ο Κουτελάκης. Ακριβώς. Πιθανόν και ο επόμενος να μην είναι. Και ιστορικά να αναφέρουμε για να ξέρουν οι Νεοσμυρνιοί, από το 1986 που ξεκίνησε η επιχορήγηση από τα σωματεία, η μόνη τετραετία που δεν πήραμε ευρώ ή δραχμή τότε χορήγηση ήταν η τετραετία Σιώτροπου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είχε... Ο Σιώτροπος, ο Γιώργος συμπαθέστατος άνθρωπος, έχουμε μιλήσει μαζί μετά κτλ. Ούτε ο Πανιώνης. Ούτε ο Πανιώνης. Μήπως πήρε σε είδος, μήπως πήρε κάποια εγκατάσταση. Ήταν η μόνη χρονιά που απολογιστικά στις οικονομικές καταστάσεις των συλλόγων ο λογαριασμός έσοδο Δήμου Νέας Σμύρνης ήταν μηδενικό. Αν θέλει λοιπόν. Και επί Κουτελάκη, επί Γιώργου Κουτελάκη ήταν μια χαρά και επί Τζουλάκη συνεχίζει να είναι μια χαρά, όπως ήταν και το συγχωρεμένο τον Πατριβανίδη. Αν λοιπόν σε ρωτήσει κανένας, είσαι δυσαρεστημένος από τα λεφτά τα οποία παίρνει ο Μύρωνας, τα θεωρείς λίγα, ή είσαι δυσαρεστημένος από τον τρόπο που κατανέμεται το συνολικό κονδύλι. Θα απαντούσες και από τα δύο ή μόνο από το δεύτερο. Όχι. Μόνο από το ένα. Μόνο γιατί από έχω μάθει στη ζωή μου να λέω ευχαριστώ και για το ένα ευρώ που θα μου δώσει κάποιο. Μάλιστα. Και το ότι μας δίνει ο Δήμος Νέας Σμύρνης για μας είναι σημαντικό. Είμαστε και εγώ προσωπικά και νομίζω είμαι ο μόνος
που διαχρονικά πηγαίνω στα δημοτικά συμβούλια και ζητάω από, από το Δήμο να μου ζητήσουν να τους κάνω απολογισμό, να τους πω που πήγαν τα λεφτά. Να τους κάνω απολογισμό. Δεν είναι υποχρεωτικό να το κάνεις για να εκταμείς. Για μένα είναι, δεν μου το ζητάνε, ποτέ δεν το ζητήσει ο Δήμος. Εγώ πάω να το κάνω μόνος μου και δεν με αφήνουν να το κάνω. Και δεν πάει κανένας άλλος σύλλογος όπως να το κάνει. Και το παράπονο είναι ότι ο Μήλωνας και ο Πανιώνιος παίρνουν δυσανάλογα ποσά σε σχέση με τους άλλους. Με τους υπόλοιπους. Δεν μπορεί λοιπόν ο Πανιώνιος με τα 2.500-3.000, δεν θυμάμαι πόσους αθλητές έχει, τις εγκαταστάσεις που έχει ο Μήλωνας με τους 2.000 αθλητές, τις εγκαταστάσεις που έχει να παίρνουν 40.000 ο ένας και 60 ο άλλος. Και ήρυτα και ο Ίκαρος με ένα τμήμα, με ένα τμήμα, με όχι πάνω από 50 ή το πολύ 100 αθλητές να παίρνουν 15.000. Ας την κλείσουμε είναι τη συζήτηση. Είναι δυσανάλογο. Είναι και αδική τον Πανιώνα και τον Μήλωνα. Ας παίρνουν εκείνοι ό,τι θέλουν. Δεν κατηγορώ το να γίνουν, μην παρεξηγηθώ. Μακάρι να παίρνανε και 30 και 50 χιλιάδες. Αλλά να παίρνουν και ο Μήλωνας και ο Πανιώνας αυτό που τους αναλογεί. Τις αναλογίες λες. Ας την κλείσουμε τη συζήτηση, γιατί δεν θέλω να ξεφύγουμε στην καρέκλα που κάθεσε έχουν καθίσει και από το Δουσού της Ήρυδας και από το Δουσού του Ικάρου, φυσικά και από τον Πανιώνιο. Λίγο για να ακουστεί μια γνώμη. Κλείνουμε το θέμα αυτό. Θα κάνουμε 2 λεπτά ένα διαφημιστικό διάλειμμα γρήγορο και θα επανέλθουμε με τον Μιχάλη Σακελαρίδη, τον πρόεδρο του Μήλωνα. Πολύ σύντομο το διαλυματάκι. Θα πάμε και λίγο στην επικαιρότητα, αγαπητέ Μιχάλη. Ζήσαμε τα τελευταία, νομίζω, 2 χρόνια, κάτι το οποίο ήταν και γνωστό ότι θα συμβεί στη Νέα Σμύρνη ένα χρόνο πριν ξεκινήσει. Ζήσαμε την κατεδάφιση του Ακτάκης, το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια βέβαια γήπεδο, ένα γήπεδο το οποίο δεν είχε τίποτα σύγχρονο, ένα δημοτικό γυμναστήριο, γιατί θέλω και εγώ να είμαι προσεκτικός με αυτά που λέω, που φιλοξένησε ως έδρα την ΚΑΕ Πανιώνιος,
κάποιες λίγες ώρες στον Μήλωνα, διότι έχετε και δικές σας εγκαταστάσεις, διότι έχετε και δικές σας εγκαταστάσεις, όχι ότι δεν έχετε μερίδιο, δημοτικό γυμναστήριο είναι, σαφώς την Ήρυδα, ως μόνιμη έδρα, σαφώς τον Ίκαρο. Έχεις κάτι να προσθέσεις, σε βλέπω με κοιτάς με πονηρό μάτι. Το κάποιες λίγες ώρες στο Μήλωνα που είπατε, που είπε Δημήτρη. Το κάποιες λίγες ώρες στο Μήλωνα έγινε τα τελευταία δύο χρόνια. Μα αυτή την περίοδο. Τα τελευταία δύο χρόνια. Παλαιότερα. Μέχρι. Όχι. Δεν είναι ακριβώς καμία παρουσία. Δεν λέω. Ναι, με γι' αυτό ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, το γήπεδο αυτό έπεσε. Έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα με τον εργολάβο. Δύο χρόνια δεν υπάρχει γήπεδο. Πρόσφατα καθαρίστηκε και όλοι κάνουμε το σταυρό μας για το πότε θα ξεκινήσει. Δυστυχώς σωματεία συν φυσικά τον ιστορικό Πανιόνιο ταλαιπωρούνται, ταλαιπωρήθηκαν και θα ταλαιπωρούνται. Οφείλω να ομολογήσω ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης έβαλε το χέρι στην τσέπη πληρώνοντας τις προπονήσεις γύρω-γύρω από τη Νέα Σμύρνη και στο Φάλιρο. Χωρίς να είναι υποχρεωμένος. Χωρίς να είναι υποχρεωμένος, όπως δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει και επιχορηγήσεις. Λέγεται πολιτική όμως, οπότε. Έχει και λίγο κάτι τι υποχρέωση, γιατί στο τέλος της τετραετίας το θυμάται ο άλλος. Αλλά ναι, από τον νόμο δεν είναι υποχρεωμένος. Ταλαιπωρούνται αυτά τα σωματεία, ξαναλέω, ο Δήμος έβαλε το χέρι στην τσέπη, έκλεισε τον Μπεφόν, έκλεισε το ΣΕΦΕ, τηλεόντιο, εν πάση περιπτώσει βρέθηκαν κάποιες λύσεις. Η πολύ συμπαθής και φίλη σου η Ιωάννα Καριοφίλη την τελευταία, νομίζω τετραετία, αν όχι πενταετία, αν ήταν όλη τη θητεία της προηγούμενης διοίκησης. Πράγματι έκανε εξαιρετικό έργο, κράτησε εξαιρετικές ισορροπίες με τα σωματεία. Αυτή την περίοδο όμως, ειδικά ο Πανιόνιος, αλλά και οι υπόλοιποι, αλλά ειδικά ο Πανιόνιος έχει πρόβλημα με την έδρα του. Το αντρικό, το γυναικείο βόλεϊ και το γυναικείο μπάσκετ έχουν πρόβλημα με την έδρα τους. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Ενώ πέρσι δείξατε μια εξαιρετική αλληλεγγύη στον Πανιόνιο, αλληλεγγύη που εγώ θεωρώ ότι αρμόζει στο προφίλ του Μήλωνα. Και έγινε, δηλαδή φιλοξενήθηκαν και τα γυναικεία και το γυναικείο βόλεϊ και το αντρικό βόλεϊ και αν δεν κάνω λάθος όλη τη χρονιά το γυναικείο μπάσκετ. Φέτος είχαμε προστοϊβές. Είχαμε προστοϊβές οι οποίες τελικά οδήγησαν τον Πανιόνιο στο να μην έχει μια υγιή λύση τη μεσοτυχία που λέγεται Μήλωνας. Τι συμβαίνει και πόσο θα εξελίσσεται? Δημήτρη, είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει, να μην κάνουμε τώρα μια ιστορική αναδρομή και μια ιστορική αναφορά. Ο Μήλωνας είχε την τύχη να έχει το κλειστό του γήπεδο από το 1970, ήταν ένα από τα λίγα που υπήρχαν σε όλη την Αθήνα τότε. Φιλοξένησε τον Πανιόνιο, την ομάδα μπάσκετ του Πανιονίου, πάρα πολλά χρόνια. Είχε ο Πανιόνιος σαν έδρα το Μήλωνα μέχρι να γίνει το Δημοτικό Γυμναστήριο της Νέας Σμύρνης. Όταν έγινε το Δημοτικό Γυμναστήριο της Νέας Σμύρνης, ο Πανιόνιος, όπως ήταν φυσιολογικό, πήγε εκεί, εγκαταστάθηκε και το χρησιμοποιούσε έδρα. Και δεν... Τη μερίδα του λέω. Ακριβώς, και δεν είχε κανείς κανένα λόγο να το αρνηθεί αυτό το πράγμα. Δικαιωματικά πήγε ο Πανιόνιος εκεί. Παράλληλα, ενδιάμεσα, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έδωσε κάποια χρήματα και έκανε και δικό του γήπεδο κλειστό ο Πανιόνιος, το Ανδρέας Βαρύκας. Επειδή όμως ο Πανιόνιος είχε επαναπαυθεί πάνω στο Δημοτικό Γυμναστήριο κτλ., έφτασε το Βαρύκας να το χρησιμοποιεί μόνο ένα τμήμα του Πανιωνίου και συγκεκριμένα οι Ακαδημίες του μπάσκετ, όχι όλο το τμήμα, οι Ακαδημίες του μπάσκετ, γιατί η πρώτη ομάδα συνέχισε να αγωνίζεται και να προπονείται στο Δημοτικό Γυμναστήριο της Νέας Σμύρνης και να έχει το Βαρύκας αποκλειστικά και μόνο για τις Ακαδημίες του μπάσκετ. Με αποτέλεσμα να αναπτύσσει τις Ακαδημίες, να παίρνει πρωταθλήματα Ελλάδος, να ακούνται κτλ. Και πολύ καλά βάθος, κάνανε κτλ. Και αν ψάξετε, είναι και το μόνο γήπεδο σε όλη την Ελλάδα που αμφιβάλλω αν έχει τις τρύπες για τους ορθοστάτες του βόλεϊ. Τώρα πια τις έχει. Γιατί, τώρα πια αναγκαστήκε να τις έχει. Δηλαδή δεν μπορώ να αδεχθώ εγώ, σαν άνθρωπος του αθλητισμού, να είμαι στο γραφείο μου στο Μήλωνα και να έρχεται ο εκπρόσωπος τζούντο του Πανιωνίου. Πριν 4-5 χρόνια αυτή η ιστορία, και να με παρακαλεί να του δώσω το γήπεδο του Μήλωνα για να κάνει μια εκδήλωση στο τμήμα τζούντο του Πανιωνίου, και να του λέω: γιατί δεν πήγε στο Βαρύκας να το κάνει, άμα δεν μπορεί. Αλλά συγγνώμη, δεν μπορούμε να πάμε εκεί πέρα. Ναι. Λες και είναι άλλου σωματείου, λες και είναι άλλο αφεντικό, άλλο αυτό. Ή ξεχνάω εγώ να απευθύνομαι σε διοικητικά στελέχη του Πανιωνίου και να του λέω κάτι για το Βαρύκας και να μου λένε: α, εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Mm-hmm. Δηλαδή ένα καθεστώς περίεργο, μια κατάσταση. Αλλοστημένη για μένα. Τους θέμα όμως, ναι. Αυτό. Αποτέλεσμα. Εδώ. Το δημοτικό γυμναστήριο, περνώντας λοιπόν τα χρόνια,
και ο Μίλωνας μεγαλώνοντας είχε και αυτό την ανάγκη να πάρει μία ώρα πάνω στο δημοτικό γυμναστήριο όσο όφιλε σαν σωματείο της πόλης. Μπορεί και δύο. Όσες φορές ζητάγαμε, τρώγαμε τα μούτρα μας. Mm-hmm. Ή κάποιοι θέλοντας να μας κοροϊδέψουν γιατί νομίζανε ότι είναι έξυπνοι και είναι βλάκες τελικά, να μην λέμε ονόματα, μας δίνανε ώρες απαγορευτικές. Δηλαδή 11 με 12, λες και ποιο παιδάκι θα πάει να κάνει 11 με 12 τη νύχτα, ή 2 με 3 που ακόμα τα παιδιά δεν έχουν σχολιάσει από το σχολείο, μας έλεγε για να ξεγελάσει ότι δίνει ώρες στο Μίλωνα. Αποτέλεσμα να μην έχει ούτε μία ώρα ο Μίλωνα στο δημοτικό γυμναστήριο. Από το Δήμο ήταν αυτή η προσπάθεια όμως, έτσι. Δημόσια διοίκηση είναι το κλειστό. Σαφώς. Το δημοτικό γυμναστήριο τα πρώτα χρόνια, για να ξέρει ο κόσμος, ήταν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τη διοίκηση την είχε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και εγώ μάλιστα ήμουν στη διοίκηση τη δεκαετία του 80, ήμουν διοικητικό στέλεχο στο δημοτικό γυμναστήριο της Νέας Μύρνης. Επί της εποχής μου μπήκαν οι λιόμενες εξέδρες, εγώ τις έβαλα. Εγώ έκανα τον περιβάλλοντα χώρο, διαμόρφωσα το πράσινο κτλ. Όταν ήμασταν διοίκηση τότε κτλ. Και εμείς δώσαμε στον Πανιόνιο να παίζει σε ένα σύγχρονο γήπεδο με περισσότερες θέσεις από ό,τι είχε το αρχικό γήπεδο. Και όσο ήμουν εγώ πάνω, ο Μιλωνίδης που με λέγανε κάποιοι, ο Αντιπανιόνιος που με λέγανε κάποιοι, που μακάρι να αγαπούσαν και να σέβονται τον Πανιόνιο όπως το σέβομαι εγώ, το χάλμπα του Πανιονίου έπαιζε στο δημοτικό γυμναστήριο της Νέας Μύρνης. Μόλις έφυγα εγώ, βάλανε κάποιοι τις δεξιές και αριστερές εξέδρες και έφυγε το χάντμπολ. Λοιπόν, και πήρε ο Μίλωνας μία ώρα. Τα τελευταία δύο χρόνια γκρεμίστηκε το δημοτικό γυμναστήριο. Πόσα χρόνια το ξέρουμε, Δημήτρη, ότι θα γκρεμιστεί το δημοτικό γυμναστήριο? Τουλάχιστον ένα χρόνο πριν να αρχίσει να γκρεμίζεται. Τουλάχιστον. Ότι θα γκρεμιστεί, αλλά το σχέδιο είχε. Καλά, από, το τότε. Σχέδιο είναι από τότε. Όφιλε ο Πανιόνιος και ο κάθε Πανιόνιος να φροντίσει για τη στέγασή του. Δεν έκανε τίποτα για να πάρει άδεια λειτουργίας του Βαρύκας. Που μπορούσε να παίρνει άδεια λειτουργίας του Βαρύκας και να πέσαν οι ομάδες του εκεί πέρα. Δεν έκανε τίποτα. Και έφτασε σε σημείο να μην έχει γήπεδο. Ήρθε στο Μίλωνα, εμείς όπως κάναμε πάντα. Πέρσι λοιπόν. Και πέρσι, όπως κάναμε πάντα, πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουμε. Δώσαμε ό,τι μπορούσαμε στα τμήματα του Πανιονίου. Και γεγονός. Το 90% της χρήσης δωρεάν εντελώς. Αν πληρωθήκαμε από λίγα παιχνίδια, δεν θυμάμαι τον αριθμό. Είναι, από κάποια όμως πληρωθήκαμε για τα έξοδα λειτουργίας του γηπέδου. Γιατί είναι η προβολή, είναι τα φώτα, είναι τα νερά, τα ντους, όλα αυτά τα πράγματα είναι έξοδα. Τα δώσαμε με την καρδιά μας να βοηθήσουμε την κατάσταση. Δεν θέλαμε να ακούσουμε και ευχαριστώ, αλλά να ακούμε και ύβρις. Είπαμε, αν δεν σέβεσαι. Πώς θα σε σεβαστούν. Άρα λοιπόν μικροαθλητική παρεξήγηση είναι. Είναι μια παρεξήγηση που έχει σχέση, έχει σχέση με την αξιοπρέπεια των σωματείων και των ανθρώπων και το κατά πόσο ένας άνθρωπος ή σωματείο είναι μεγάλο να μάθει να ζητάει και συγγνώμη εκεί που κάνει φάλματα. Όταν λοιπόν δεν σέβεσαι αυτόν που σου παρέχει, όταν εσύ δεν του παρέχεις τίποτα και τον ειρωνεύεσαι ή τον καθυβρίζεις ή δεν το σέβεσαι, να το πω απλά. Και είχαμε δύο δυστυχώς τέτοια περιστατικά, με δύο επιστολές που τις έχουμε στείλει στην διοίκηση του Πανιωνίου και απάντηση δεν έχουμε πάρει ακόμα. Και από την άλλη μεριά, ενώ βρίζεις, λες αυτά που λες και τα λοιπά, και έχεις μετά την απέτηση να σου δώσω εγώ να κάνεις προπόνηση, και εγώ θέλω, πες ότι εγώ σου δίνω. Πώς θα έρθει. Θα φτάσουμε εκεί. Πώς θα έρθει ο αθλητής ο δικός μου που θα του πω βγες έξω για να κάνει ο Πανιώνιος εκεί το άλλο παιχνίδι και θα μου πει το δίνει στον Δημήτρη που σε έβριζε. Καλά, ο αθλητής ο δικός σου ξέρει ότι εγώ σε έβρισα, αν συνέβη. Το ξέρει, γιατί έγινε δημόσια. Έγινε. Γιατί έγινε δημόσια και το διαβάσανε πολλοί άνθρωποι λοιπόν, αυτά που είπε. Αλλά φέτος άλλαξαν και συνθήκες. Πέρσι οι ομάδες του Μίλωνα, το βόλιο και του μπάσκετ, αγωνιζόντουσαν Δευτέρα. Και τα Σαββατοκύριακα ήταν πιο εύκολο να έχεις περισσότερο χρόνο να δώσεις. Εφέτος όμως, λόγω διαφορετικών κατηγοριών, οι ομάδες μας παίζουν Σάββατο και Κυριακή. Και είναι πολύ δύσκολο να περισσέψει η ώρα. Αλλά είπαμε και πάλι. Και το ξέρουν πολύ καλά αυτοί που πρέπει να το ξέρουν. Ότι αν δεν ζητηθεί μία συγγνώμη και ώρα να υπάρχει, και το λέω πραγματικά με λύπη, γιατί έχω δείξει διαχρονικά πόσο αγαπώ και πόσο σέβομαι τον Πανιόνιο, είμαι μέλος στον Πανιόνιο, να μην το ξεχνούν ορισμένοι. Είμαι μέλος στον Πανιόνιο. Εγώ έχω βοηθήσει τον Πανιόνιο όσο δεν έχουν βοηθήσει πολλοί Πανιονάρες που του λέω εγώ. Αν Πανιόνιος μέλη έχει. Βεβαίως. Να μου το λες και αυτό. Βεβαίως έχω. Βεβαίως. Έχω. Βεβαίως και έχω. Και από παλιά είχε. Ο Παναγιώτης ο Θιάμπης, ναι, είναι. Αλλά και από παλιά. Υπήρχαν άνθρωποι παλιά, ιστορικά στελέχη του Πανιωνίου, που ήταν και μέλη του Μίλωνα. Όπως και μέλη του Μίλωνα που ήταν στελέχη. Σας είπα και πάλι. Ναι. Όποιος αγαπάει τη Νέα Σμύρνη, όπως αγαπάει τον τόπο του, σέβεται και αγαπάει και τον Πανιώνιο και τον Μίλωνα. Αυτά τα δύο σωματεία είναι καταδικασμένα από τη φύση του, στην ιστορία του, να συνεργάζονται. Όσοι δεν το καταλαβαίνουν, είναι. Έξω από το αυτονόητο. Και ένα πράγμα για να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Ο Πανιόνιος είναι ένα μεγάλο σωματείο, ένα τεράστιο σωματείο που το σέβεται και όλος ο αθλητικός κόσμος.
πολύ περισσότερο εμείς που το ζούμε εδώ στη Νέα Σμύρνη. Εγώ από μικρό παιδί είμαι στον Πανιόνιο, έζησα. Στο στίβο του Πανιονίου έζησα τον Ηλία, τον Μισαηλίδη, έζησα τον Καράφλα, έζησα τον Δεπάστα, έζησα τον Ιατρίδη, έζησα τη Χαρούλα τη Σασαγιάννη, τα έζησα όλα αυτά τα πράγματα. Και τον Πανιόνιο τον αγαπά και τον λατρεύω. Ο Πανιόνιος λοιπόν, δυστυχώς, το λέω με, και λέει η καρδιά μου, κατά καιρούς έχει διηγηθεί από μικρούς ανθρώπους. Από μικρούς ανθρώπους που είναι ανάξιοι να διηγούν τον Πανιόνιο και τον έχουν προσπαθούν να τον κατεβάσουν. Εγώ λοιπόν, επειδή γνωρίζω και την αξιοπρέπεια του στελεχειακού δυναμικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Μιλώνα, γιατί εκεί παίρνονται αυτές οι αποφάσεις, αλλά γνωρίζω και την αξία και την ποιότητα του διοικητικού προσωπικού του Πανιονίου. Οφείλω, γνωρίζοντας σας όλους και έχοντας μαζί σας αθλητική συνεργασία, να πω ότι αξίζει να τραβηχτεί μια γραμμή, αξίζει να ικανοποιηθούν οι δύο πλευρές. Είναι κρίμα πραγματικά και γνωρίζω ότι όταν μιλάω στην ψυχή του Μιχάλη, του Σακελαρίδη, είναι στεναχωρεμένος όταν βλέπει τον Πανιόνιο να είναι πρόσφυγας εκτός της έδρας του. Με τον Άρη το Μισελίδη, με τον Δημήτρη το Μιχαηλίδη, με τον Παναγιώτη τον Τσιάδη, με την Τούρα την Παύλου. Γνωρίζω ότι γνωρίζεστε. Είμαστε χρόνια, είμαστε φίλοι. Είμαστε, δηλαδή ο Άρης είναι ένα καταπληκτικό παιδί ο Άρης ο Μισελίδης, ένα διαμάντι. Ένα διαμάντι που ο Άρης μπορεί να πει τίποτα κανείς. Ναι, ναι, όχι, όχι. Δεν θέλω να το προσωποποιήσουμε. Αυτό που θέλω είναι να θυμηθούμε όλοι ότι είστε δύο μεγάλα σωματεία. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε συγκρίσεις αν ο Πανιόνιος είναι μεγαλύτερος, έχει περισσότερα παιδιά. Είναι. Μα είναι. Ποιος αννοεί το σχέδιο. Να υπάρξει είναι μια. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα ο Πανιόνιος, είπαμε, είναι εντελώς διαφορετικό μήλο. Να υπάρξει μια υγιής συνύπαρξη και εάν και εφόσον οι συνθήκες είναι ικανές, να υπάρχουν και οι οικονομίες κλίμακος σε συνεργασίες σαν αυτή που μου περιέγραψες στο Πόλο. Σκοπός της ζωής μου και όραμά μου. Να το κλείσω αυτό για να κάνουμε έτσι και μια ερώτηση λίγο πιο, να σου κάνω και μια ερώτηση λίγο πιο ανθρώπινη πριν ολοκληρώσουμε. Κουράστηκες από τα χρόνια στο Μίλωνα? Όχι. Γιατί είναι κάτι που μου αρέσει. Θεωρείς μέσα σου, γιατί η ηλικία μας είναι εκεί, είσαι ακόμα φρέσκος? Δόξα τω Θεώ την υγεία μου να έχω. Έχω ζωντάνια, έχω δύναμη, έχω την τύχη να έχω μια γυναίκα, μια σύντροφο που με βοηθάει και δεν στέκεται εμπόδιο σε αυτό που κάνω. Ναι. Με βοηθάει πάρα πολύ. Είμαι άνθρωπος συναισθηματικός. Mm-hmm. Σέβομαι και δακρύζω όταν μιλάω για τον Κρίστο τον Πέρση, τον Τέρι τον Κουταλάκη, τον Δημήτρη τον Ράφτη, τον Αχιλέα τον Μέτζο, τον Γιάννη τον Σγουρό, που δόξα τω Θεώ είναι καλά, τον αδερφό μου τον Γιώργο, ανθρώπους δηλαδή που μεγαλώσαμε. Ο Κρίστος ο Πέρση ήταν ο πνευματικός μας πατέρας, ο άνθρωπος που μας έμαθε να αγαπάμε τον αθλητισμό, μας έμαθε πραγματικά τι είναι ο αθλητισμός, μας έμαθε να αγαπάμε και τον Πανιόνιο. Το γήπεδό σας το ένα είναι Χρήστος Πέρσης. Ο Χρήστος Πέρσης, για όσους δεν το ξέρουν, γεννήθηκε στη Σμύρνη και είχε παθολογική αγάπη για τον Πανιόνιο. Mm-hmm. Παθολογική αγάπη για τον Πανιόνιο. Γιατί αυτό μεγαλώσαμε μέσα σε ένα Μίλωνα που μας έμαθε να αγαπάμε τον Πανιόνιο. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι. Δεν λέω για όνομα του Θεού ότι ήταν μόνο στον Πανιόνιο, ήταν και στο Μίλωνα. Κάποιοι μικροί που θέλανε να βάλουν προβλήματα, να δημιουργήσουν αυτά, ήταν οι αιτίες που κατά καιρούς υπήρχαν προστριβές και προβλήματα. Καλά, κανείς δεν θέλει να δημιουργήσει προβλήματα. Εξωστρέφεια λοιπόν, είναι και λίγο λοιπόν, το νεανικό. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πιστεύω ότι όσο είμαι δυνατός, όσο έχω τις δυνάμεις μου, θέλω να συνεχίσω αυτά που μου έμαθε ο Κρίστος ο Πέρσης, αυτό που έκανε ο Γιάννης ο Σγουρός, αυτό που έκανε ο Δημήτρης ο Ράπτης, αυτό που μάθαμε να κάνουμε. Και να, όταν, κάποια στιγμή να παραδώσω και όταν δω ότι πράγματι θα αφήσω το σύλλογο σε χέρια που θα συνεχίσουν αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Γιατί ο Μίλωνας, σας είπα και πάλι, είναι ένα σωματείο με τα δικά του χαρακτηριστικά. Ένα οικογενειακό κλίμα, ένα πιο ανθρώπινο περιβάλλον. Μπαίνει ο άλλος μέσα και σαν μια διαφορετικότητα από ότι αν πάει κάπου αλλού. Mm-hmm. Και αυτό θέλω να κρατήσουμε. Κρατάω το ότι δεν κουράστηκες λοιπόν. Προσωπικά χαίρομαι γιατί έχουμε συζητήσει και αρκετά και σε βλέπω ακμαίο πάρα πολλές φορές. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι μόλις ήρθες στο γήπεδο πριν για να συναντηθούμε, πήγες να δεις την προπόνηση. Που, εν πάση περιπτώσει, μια προπόνηση ήταν, δεν ήταν και ένας επίσημος αγώνας. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω, να έχετε την υγεία σας, να έχεις προσωπικά την υγεία σου. Ο Μίλωνας, το αύριο του, ειδικά στο βόλεϊ, είναι προδιαγεγραμμένο και ελπιδοφόρο. Θέλω να σου πω ότι αυτό το μότο, το τα καλύτερα έρχονται, επειδή το χρησιμοποιείς, αν δεν κάνω λάθος, από πρόπερση, έχει αρχίσει και πιάνει τόπο, δεν είναι. Έρχονται, είναι, ήδη έχουν έρθει, οπότε δεν το βλέπω μια υπόσχεση μελλοντική, είναι μια υπόσχεση που έγινε πραγματικότητα. Να συνεχίσετε έτσι, δίπλα σας υπάρχει
ένα ακόμα ιστορικό σωματείο της Νέας Σμύρνης. Μιας Νέας Σμύρνης η οποία, εάν θυμάμαι καλά, έχει το μεγαλύτερο κατά κεφαλή αθλητικό πληθυσμό της Ελλάδας, όπως είπες και εσύ. Ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας. Παρακαλώ, ναι, αν έχεις κάτι να προσθέσεις. Βέβαια, βέβαια. Να κλείσω κι εγώ, λέγοντας αυτό που είπα στην αρχή, ότι είναι ακράδαντη η πεποίθησή μου και πιστεύουμε ότι η Νέα Σμύρνη είναι πρωτεύουσα του αθλητισμού στην Ελλάδα. Είναι μια πόλη, δηλαδή όπου και να ψάξεις δεν θα βρεις σωματεία με σωτυχία όπως είναι ο Μήνος. Όχι, πράγματι. Άλλο το να είναι το ένα στην άλλο Νέα Σμύρνη, το άλλο στην Νέα Σμύρνη, και να... αλλά με σωτυχία και με τις ακαδημίες που έχουν και την ανάπτυξη που έχουν είναι κάτι το πρωτοφανές. Mm-hmm. Είναι κάτι το πρωτοφανές. Είναι στο χέρι μας αυτό το πράγμα να το κρατήσουμε, να το μεγαλώσουμε, να το μορφύνουμε. Είμαστε τυχεροί που ζούμε σε μια πόλη σαν τη Νέα Σμύρνη. Η Νέα Σμύρνη από τα παιδικά μας χρόνια είχε τα πάντα. Είχε σχολεία, είχε κινηματογράφους, είχε στάδιο. Γιατί το Πανιωνίου ήταν στάδιο, είχε και στίβο. Φυσικά, εγώ ήμουν στην Γαλλία, τα παιδιά από το Φάληρο, από παντού και ζηλεύανε αυτό. Και στο χέρι μας λοιπόν είναι να βοηθήσουμε όλοι και την εκάστοτε δημοτική αρχή. Όποιος είναι, δεν με ενδιαφέρει αν σήμερα λέγεται ο Δήμαρχος Κουτελάκης, Τζουλάκης, Σαγκεραρίδης, Πετρόπουλος κλπ. Όλοι να βοηθήσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά αξίζουν και έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν. Και πρέπει να το αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό. Mm. Να αξιοποιήσουμε τη δύναμη που έχουν αυτά τα σωματεία. Όλοι θέλουμε τον Πανιόνιο πραγματικά να περπατάμε και να είμαστε περήφανοι για τον Πανιόνιο της Νέας Σμύρνης, για τον Μήνωνα της Νέας Σμύρνης, όπως όλη την Ελλάδα. Αυτά τα δύο ονόματα ευηχούν. Ακούει ο άλλος για τον Μήνωνα, λέει ιστορικό σωματείο. Ακούει για τον Πανιόνιο πραγματικά ιστορία. Ποιος μπορεί για όνομα του Θεού να ξεχάσει τον Ηλία τον Μισαηλίδη, τον πατέρα του Στίβου. Ειδικά ο γυναικείος Στίβος δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε ο Ηλίας ο Μισαηλίδης. Και κάποτε κάποιοι θέλουν να κάνουν γήπεδο Πανιωνίου χωρίς Στίβο. Αν είναι δυνατόν να υπάρχει άνθρωπος Πανιώνιος που να θέλει γήπεδο χωρίς Στίβο. Mm-hmm. Που ο Στίβος είναι το άθλημα που έδωσε το ιστορικό στον Πανιώνιο. Είναι το βασιλιάς των αθλημάτων. Χωρίς το Στίβο δεν υπάρχει αθλητισμός. Ευχαριστώ πολύ. Και νομίζω θα κλείσουμε και, όλοι για αυτό το πράγμα. Και θα κλείσουμε και με μία ακόμα ευχή. Η πολιτεία να σταθεί δίπλα στα πολύ μεγάλα σωματεία. Η πολιτεία εννοώ η Γενική Γραμματεία και το Υπουργείο. Είναι προβλήματα. Είναι πολλά τα προβλήματα. Αναλύουμε μεγάλο χρόνο να κάνουμε επαφές με την περιφέρεια, με το Γενική Γραμματεία. Με αυτό. Είναι το οι νόμοι τέτοιοι που είναι αυτή τη στιγμή ο Μήνωνας θεωρείται ιδιωτικό σωματείο. Mm-hmm. Για να σου πω, να δείτε την υπερβολή και το τι γίνεται. Ιδιωτικό σωματείο, λες και είναι μαγαζί δικό μου, λέει το οποιοδήποτε. Λες και δεν είναι απευθύνεται στην κοινωνία, δεν προσφέρει στην κοινωνία. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μπει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει. Κανένα σωματείο. Δεν μπορεί να κάνει αυτό, γιατί έχει ιδιώκτες καταστάσεις. Λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία συζήτηση, θα την κάνουμε κάποια φορά. Εγώ κρατάω την υπόσχεσή σου ότι με τον κοινό μας φίλο, τον Γενικό Γραμματέα του Πανιωνίου, τον Δημήτρη του Μιχαηλίδη, θα βρεθούμε για μια συνέντευξη αντίστοιχα. Ευχαριστώ και εγώ γι' αυτό. Καλές γιορτές, να σε καλά, χρόνια πολλά. Λοιπόν, Μιχάλης Σακελαρίδης. Χαρούμενες και καλές γιορτές. Υγεία πάνω απ' όλα και να μην ξεχνάμε. Η Νέα Σμύρνη πρωτεύουσα του αθλητισμού και όχι μόνο. Και οι νέες γενιές ιδίως. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Μιχάλης Σακελαρίδης, πρόεδρος του Μήλωνα. Αύριο η τελευταία εκπομπή για την χρονιά 2019 που ολοκληρώνεται. Θα έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Ζωή Ράπτη, αναπληρώτρια κοινοβουλευτική και εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Έως αύριο στις 8 λοιπόν. Καλό σας βράδυ. Όταν βρίσκομαι στο night club.